Μιοβενέτης, ο Μάζετς, Δρακόπουλος με τον Σιναίδη. Αυτή τη φορά ξέφυγε ο Δρακόπουλος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μάζετς το σουτ, out. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερο το σουτ από Δρακόπουλος με τον Σιναίδη. Αυτή τη φορά ξέφυγε ο Δρακόπουλος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μάζετς το σουτ, Βενέτης. Ζητάει την μπάλα ο Δρακόπουλος και θα τη δεχτεί. Προσπαθεί να ξεφύγει, δοκίμασε ένα σουτ με πολύ φάλτσο. Δεν ανησύχησε ο Μήτρου. Φεύγει από δεξιά ο Μπαξεβάνης. Είναι γρήγορος, άνοιξε την μπάλα. Για να δούμε αυτή την αντεπίθεση για τη Λιάρισα. Ωραία, σέντρα. Να, η κεφαλιά από τον Δρακόπουλο. Ψιλοκρεμαστεί. Out. Κρούνιτς. Ωραία για τον Τζακμακίδη. Έπεισε το 1-2. Κρούνιτς, ωραία στον Μάζετ. Μισό γκολ. Ο Πολωνός δεν μπόρεσε να πλασάρει. Έπεισε το 1-2. Κρούνιτς, ωραία στον Μάζετ. Μισό γκολ. Ο Πολωνός δεν μπόρεσε να πλασάρει. Δεν έχει τελειώσει η φάση, αλλά Τζακμακίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ. Έφυγε η μπάλα. Νέο σουτ από τον Μάζετ. Νέο σουτ και δεύτερο, τρίτο. Πανικό είναι. Τσακμακίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή, το σουτ, έφυγε η μπάλα. Νέο σουτ από τον Μάζες, νέο σουτ και δεύτερο τρίτο. Ήταν η αμυντική. Αυτή τη φορά το έκτο κόρνερ θα εκτελέσει ο Τσακμακίδης, που άλλαξε με τον Κρούνιτς. Έκανε τη σέντρα ο Τσακμακίδης. Διογνώπος όπως η Δραμινή, το σουτ από τον Ξάνθη. Νέο σουτ από τον Βενέτη. Out και πάλι. Έγινε το λάθος από τον Μαχαιρίδη. Προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί ο Τσακμακίδης. Πλάσαρε. Αφέκουσε ο Μήτρου. Νέο σουτ. Λάθος από τον Μαχαιρίδη. Προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί ο Τσακμακίδης. Πλάσαρε, αφέκουσε ο Μήτρου, νέο σουτ, out! Για τον Κατσάρα και πάλι Μπαξεβάνης. Έγινε το λάθος. Το σουτ. Στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Παπαγιαννόπουλου. Με τον νομίζω. Έγινε η σέντρα από τον Βενέτη. Προσπάθησε για την κεφαλιά ο Δρακόπουλος, το σουτ! Έβαλε το χέρι του και πέναλτι. Σωστά, ο διαιτητής, αν και με καθυστέρηση, έδειξε το πέναλτι. Και θα δείξει και κόκκινη κάρτα στον αρχηγό, τον Ταυλαρίδη. Ο Ταυλαρίδης λοιπόν θα πάρει το δρόμο προς τα αποδυτήρια. Αυτό το πέναλτι που κέρδισαν οι Λαρισαίοι. Ο Γιώργος Αγωγιάννης, 31 ετών. Το σουτ και γκολ! Γκολ με τον Γιώργο Αγωγιάννη με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Ο Αγωγιάννης που πηγαίνει στον πάγκο, στον Κασμίρ Κμέτσικ. Ο οποίος γίνεται ένα κουβάρι με τους παίχτες του. Να λοιπόν που η υπεροχή της Λάρισας καρποφόρησε στο 10ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιώργου Αγωνογιάννη. Ένα το κόρνερ για τη Λάρισα θα το εκτελέσει ο Δρακόπουλος με δύναμη στο δεύτερο δοκάρι. Να, κεφαλιά, γκολ από τον Βενέτη. Το πρώτο γκολ του Τάσου Βενέτη. Και αυτός με τη σειρά του θα δώσει τα έξιμα στον Πολωνό τεχνικό, τον Κασμίρ Κμέτσικ. 2-0 η Λάρισα με το εύστοχο χτύπημα, με την εύστοχη κεφαλιά του Τάσου Βενέτη. Να και με το Θανάση το Βουλούλη. Καθάρισε όμως τη φάση ο Κατσάρας. Έχει χώρο μπροστά του από τη δεξιά πλευρά. Έδωσε και πάλι στον Μάζετς. Κρούνιτς έδωσε το offside, τερατέτ, γκολ! Από τον Κρούνιτς, 3-0 η Λάρισα. Να λοιπόν που ο Μάζετς βρήκε τον Κρούνιτς. Αυτός στόπαρε, βρήκε στην μεγάλη περιοχή και πλάσαρε σωστά τον εξερχόμενο Μήτρου και έκανε το 3-0 στο 25 του δευτέρου ημιχρόνου. Και ο Μάζετς τώρα από την αριστερή πλευρά. Ωραία παλιά για τον Δρακόπουλο, πάτησε πολύ ωραία το σούτ από τον Ξάνθη, η κόντρα. Παλιά για τον Άλεξιτς με στη μεγάλη περιοχή. Πέναλτι. Πέναλτι υποδεικνύει ο κύριος Πούφλης. Την παρέμβαση του Βενέτη πάνω στον Άλεξιτς. Ευκαιρία για τη Δράμα να μειώσει το σκορ με το πέναλτι που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Αλεξανδρίδης απέναντι από τον Παπαγιαννόπουλο. Γκολ. 3-1 λοιπόν. Μειώνει ο Αλεξανδρίδης με το ωραίο χτύπημα πέναλτι. Έχει ανοίξει ένα διάλογο εκεί με τον Ιφαντήρη. Το φάλο εκτελέσει γρήγορα από τον Ξάνθη στον Τσακμακίδη. Κρούνιτς από τα δεξιά. Έκανε τη σέντρα, καλή σέντρα. Προσπάθησε για την κεφαλιά ο Δρακόπουλος, ενώ ο Μήτρου μπερδεύτηκε με το αμυντικό, αλλά εκεί που πήγε η κεφαλιά δεν βρέθηκε κανείς συμπαίκτης του. Και τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή του, θα πρέπει να την κρατήσει καθώς είναι όλοι offside. Ωραία ενέργεια! Και όχι τελικά. Λάσαρε, αλλά απέκρουσαν ο Μήτρου με τους αμυντικούς του σε corner. Ο Δρακόπουλος που είδε τους συμπαίκτες του να είναι στο offside, ξεκίνησε μια ατομική προσπάθεια. Μπήκε σε μεγάλη περιοχή, πλάσαρε. Αλλά η παρέμβαση του Μήτρου και των αμυντικών του θα δείξει την μπάλα corner. Έχουμε ακόμη 4 λεπτά. Ο Δρακόπουλος μας στη μεγάλη περιοχή.
Λάσαρε, απέκουσε σωτήρια ο Μήτρου για δεύτερη φορά. Τον Δρακόπουλο έγινε η σέντρα. Εκτός θέσης ο Μήτρου πρόλαβαν, έδιωξαν οι αμυντικοί της Δράμας. Τον παρακολουθούσε λόγω στάτευσης και της προπονήσης. Ο Κατσάρας τώρα πάτησε και πάλι ο Δρακόπουλος. Και πάλι ο Προβίδας, Δρακόπουλος στη σέντρα. Μπλόκαρε ο Μήτρου. Ο Ξάνθης στον Γκρούνιτς. Τσακμακίδης, μισό γκολ στον Ξάνθη. Λάσαρε, αλλά out.